Διάγνωση, επιπλοκές, πρόληψη και θεραπεία του ζαχαρόβους διαβήτη συζητήθηκαν στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο η Ασκληπιός Πρόληψης σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός Διάγνωσης και με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών. Ο ζαχαρόβος διαβήτη έχει πάρει επιδημικές διατάσεις στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια υπάρχουν 500 εκατομμύρια διαβητικοί. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι λίγο το ίδιο, όπως είναι και σε όλο τον κόσμο, περίπου το 10% του πληθυσμού, 1 εκατομμύριο περίπου, από τους οποίους 900.000 είναι τύπου 2. Δηλαδή ενηλίου. Ο διαβήτης δυστυχώς δεν προκαλεί συμπτώματα παρά μόνο αν το ζάχαρο είναι πάρα πολύ αυξημένο, δηλαδή είναι πάνω από 180-200 μιλιγκράμμ αναντίελ στο αίμα. Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η καθιστή ζωή, η οποία είναι τρεις βασικοί παράγοντες αύξησης του ζαχαρού διαβήτη. Τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο σοκάρουν, ενώ η επιδημία του διαβήτη έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και στην Κρήτη, καθώς το 10% των κατοίκων του νησιού πάσχει από το μεταβολικό νόσημα. Για την Κρήτη τα στοιχεία είναι τα ίδια. Είναι περίπου 60.000, 10%, 60.000 αυτοί που έχουν ζαχαρό διαβήτη, από τους οποίους 480, αν θυμάμαι καλά, είναι τα παιδιά τύπου 1 διαβήτη. Υπάρχουν και 30.000 οι οποίες έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, δεν το ξέρουν, και υπάρχουν και αρκετά άτομα με προδιαβήτη. Η αλλαγή του τρόπου ζωής με περισσότερη άσκηση και η υιοθέτηση του κριτικού διατροφικού μοντέλου είναι ζωτική σημασία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μας καθημερινά θα πρέπει να είναι φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και μόνο το 1/4 της μερίδας στο πιάτο μας να είναι πρωτεΐνη ή κάποιες γλυκαντικές προσθετικές ουσίες. Οπότε αυτό είναι το πρώτο ίσως που πρέπει να ξεκινήσει ήδη μέσα στην οικογένεια, από τις συνήθειες που θα δώσουμε στα παιδιά μας, ξεκινώντας για το σχολείο, από το δεκατιανό που θα τους χορηγήσουμε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα περιστατικά θα αυξηθούν κατά 51% έως το 2030. Έχει ωστόσο σημειωθεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διάγνωσης και παρακολούθησης της νόσου, ενώ νέα φάρμακα διασφαλίζουν αποτελεσματική θεραπεία. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση των ατόμων με διαβήτη. Όσον αφορά τα νεότερα φάρμακα, έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας τα οποία είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, με την έννοια ότι και ρυθμίζουν το διαβήτη αλλά ταυτόχρονα δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες. Τα νεότερα αυτά φάρμακα συνοδεύονται από απώλεια πλεονάζοντος σωματικού βάρους και έχουν ευμενείς επιδράσεις στο καρδιαγγειακό. Έχουμε τις αντλίες ινσουλίνης, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται, και έχουμε και νεότερα συστήματα μέτρησης του ζαχάρου στο αίμα και στο διάμεσο υγρό σε 24-ωρη βάση και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που κάνουν πολλές ινσουλίνες την ημέρα ή τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 που ούτως ή άλλως κάνουν 4 με 6 φορές ινσουλίνη την ημέρα, διότι και ρυθμίζονται καλύτερα και δεν κινδυνεύουν από υπογλυκαιμίες.